Θλίψη προκαλούν οι εικόνες στην παιδική χαρά της Μεξικάνας, αφού ξυλώθηκαν και τα τελευταία παιχνίδια που υπήρχαν εκεί, βάζοντας τέλος σε μια εποχή χαράς και παιχνιδιού με την οποία μεγάλωσαν γένειες και γενιές. Με τον νόμο που ισχύει για τις παιδικές χαρές από το 2012 που ήρθε, που πήρε μετά παρατάσεις 1-2 χρόνια και ξανά παράταση και ξανά παράταση και δεν ίσχυε, οι παιδικές χαρές που υπάρχουν σε όλο το Δήμο Ξάνθης δεν πληρούν τις προδιαγραφές και το ISO που ζητάει το Υπουργείο. Οπότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τις ξυλώσουμε, γιατί τα παιχνίδια είναι ακατάλληλα για τα παιδιά των Δημοτών και του Δήμου. Γι' αυτό το λόγο και πριν 1,5 χρόνο, 2, ξεκινήσαμε τις καινούργιες παιδικές χαρές που θα είναι με τις προδιαγραφές που ζητάει το Υπουργείο, και πιστεύω ότι σε 2-3 μέρες θα έχουν τελειώσει και η οριστική παραλαβή των παιδικών χαρών. Είχαμε ένα θέμα με την Επιτροπή που έφυγε ένα άτομο στη σύνταξη. Αυτές τις μέρες τελειώνει, από ό,τι μου είπαν, από αύριο ξεκινάνε την παραλαβή. Οπότε θα έρθουν οι 7 παιδικές χαρές που είχαμε προγραμματίσει εδώ και 2 χρόνια, μπορώ να πω, με όλη την καθυστέρηση και με όλες τις συστάσεις για τα παιχνίδια, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και ήταν ένας ηλεκτρονικός διαγωνισμός, που ξέρετε σήμερα οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί στην ουσία καθυστερούν τα πράγματα. Και άμα θέλετε να πω και κάτι άλλο λίγο παραπάνω, γιατί με ενδιαφέρει, και αποκλείονται και πολλοί στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς από επιχειρηματίες της πόλης, σε όλους τους διαγωνισμούς, από επιχειρηματίες της πόλης να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, και τα λεφτά, από ό,τι καταλαβαίνετε, φεύγουν σε μεγάλες επιχειρήσεις. Τέλος, αυτό είναι μία παρένθεση. Οι καινούργιες παιδικές χαρές, οι 7, η μία στη Σταυρούπολη και οι 6 στη Ξάνθη, θα λειτουργήσουν με τις καινούργιες προδιαγραφές και το ISO που θέλει να έχουν τα όργανα των παιδικών χαρών. Και είναι ο ανάδοχος που έχει πάρει το έργο, είναι υποχρεωμένος να μας φέρει και την πιστοποίηση των οργάνων και την πιστοποίηση όλης, να μας δώσει και την πιστοποίηση όλης της παιδικής χαράς. Στις προθέσεις τώρα του Δήμου προς τη λειτουργία και φύλαξη των παιδικών χαρών που κάποια στιγμή θα δημιουργηθούν, είναι η ανάθεση του έργου αυτού σε ιδιώτες. Πολύ καλά πήρε το Υπουργείο μία απόφαση, γιατί γίναν κάποια ατυχήματα σε παιδικές χαρές, σε κάποιους Δήμους, που ενδεχομένως εμείς ήμασταν τυχαίροι και δεν έγινε κάτι σε εμάς, ότι την ευθύνη πρέπει να την έχει κάποιος. Και εγώ ρωτάω, ποιος μπορεί να έχει την ευθύνη αυτή δημόσιος υπάλληλος των παιδικών χαρών, γιατί θέλει να λειτουργεί κάποιες ώρες, Σαββατοκύριακα, άσε που δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να έχει τους υπαλλήλους να διαθέσει για αυτή τη δουλειά. Και η σκέψη μας είναι για αυτό το πράγμα, να δώσουμε σε κάποια εταιρεία, είτε security, κάποια άλλη εταιρεία που θα λειτουργεί. Αφού κάνουμε έναν κανονισμό λειτουργίας των παιδικών χαρών, πώς θα λειτουργούν και με ποια ωράρια, ποιο ωράριο και ποιες μέρες, και να έχουμε κάποια εταιρεία που θα είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη και τη λειτουργία της παιδικής χαράς. Ένα αναμονή λοιπόν των νέων χωρών ψυχής στελούν γονείς και παιδιά, για τους οποίους όλοι ακούμε ότι ανοίγουν και ποτέ δεν βλέπουμε.